Όμως, παιδιά δεν ενημέρωσαν την Κιμ. Ναι. Να μην αλλάξει τα μαλλιά της και τα κάνει ξανθογρή. Γιατί ρε παιδιά. Για όχι, την ενημέρωσαν γι' αυτό. Γιατί τα άλλαξε. Στην Ελλάδα υπάρχει Κιμ Καρντάσιαν της Ελλάδας. Έτσι. Και φωτογραφήθηκε όπως είχε φωτογραφηθεί εκεί. Εντάξει. Τι Κορινθήμ γράψατε. Ναι, ναι. Γράψατε την Κιμ Κορινθήμ. Παρακαλώ να αλλάξει ο τίτλο. Έλα, βρε φέ, είναι χιούμορ. Είναι χιούμορ. Είναι χιούμορ. Συγγνώμη, το ίδιο το Downtown ανακηρύσει τη Μαρία Κορινθίου στη νέα Ελληνίδα Καρντάσια. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Παιδιά το λέει και η ίδια. Δήλωσε στον Πάνο Ζόγκα ότι ανατομικά μπορεί να είμαι η Ελληνίδα Κιμ Καρντάσιαν. Ότι τώρα ερωνεύεστε για να καταλάβω. Γιατί εγώ θεωρώ ότι η Μαρία Κορινθίου είναι πιο όμορφη από την Καρντάσιαν. Τη Μαρία Κορινθίου δεν τη μάθαμε ως τη Μόνικα Μπελούτσι της Ελλάδας. Δεν τη γίνεται. Αλλά γύρω όλου. Ξανασυστήνεται. Γιατί δεν είναι πολύ μου αρέσει η Κορινθίου από την Καρντάσιαν. Και εμένα. Συγγνώμη, μπορώ λίγο να έχουμε φουλ το εξώφυλλο σκέτο. Όλα μπορούμε να τα έχουμε. Γιατί είμαστε αυτοί που μπορούμε. Μπορούμε να πάρουμε και τον τίτλο να φανεί τα οπίστια τη να φανούν καλά τη. Είναι αρκετά ψηλά, φαίνονται, δεν χρειάζεται να πάρουμε τον τίτλο. Σωστό. Το εξώφυλλο εννοείς. Γενικά. Παιδιά, εγώ υποκλίνομαι στην ομορφιά αυτής της γυναίκας. Εντάξει, ένα σεξι εξώφυλλο. Είναι πολύ σεξι εξώφυλλο. Ωραία, σεξι και είναι τόσο όσο. Προκλητικό, αλλά το από πάνω είναι πολύ ντυμένο, έχει κάτω τα μαλλιά και φαίνεται μόνο ένα σημείο του σώματός της που πραγματικά μπράβο κορίτσι μου. Δεν ξέρω τι γυμναστική έκανε. Καλά, κοίταξε. Στο τελειέ, μάλλον. Άκου, μπορεί να μην κάνει και γυμναστική. Αυτό να το πούμε. Είναι η αλήθεια αυτό. Δηλαδή, εντάξει, σίγουρα έχει γίνει ένα ρουσάρισμα, αλλά πρέπει να έχει και μια βάση. Όχι, Θεέ μου, δεν έχει γίνει ένα ρουσάρισμα. Δεν έχουν βάλει κεφάλι σαν σώμα. Να βάλουμε, παιδιά, αυτό που λέει ότι ανατομικά είμαι Κιμ Καρντάσιαν. Να το βλέπουμε. Ναι, να το δούμε. Το σώμα είναι διαφορετικό. Είναι σαν να έχουν βάλει το κεφάλι τη Κορινθίου, άλλο σώμα όπω είχαν κάνει και την Ελισάρη. Όπω είχαν κάνει και την Ελισάρη. Μια εβδομάδα την Κορινθίου. Φυσικά την είδα εγώ. Την έχω δει, φυσικά. Την είδα και στην Αμίτα Μόσχα. Φαντάζει φυσικά την είδα γυμνή. Όχι γυμνή, παιδί μου, την έχω δει. Δεν με ακούς, τη ρωτάω. Όχι, όχι. Προσπαθούσα να θυμηθώ που είναι. Την είδα στο Αμίτα Μόσχα. Ήταν στην ημέρα θετική ενέργεια και δεν πήγε κοντά να τη μιλήσει. Δεν μιλάω με την κοπέλα, δεν την ξέρω. Δεν γνωρίζεστε. Όχι, δεν γνωρίζω. Θα σα γνωρίσω εγώ άμα θέλει. Να γνωριστούμε. Εμεί θα έρθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμως και το Downtown που μας υπενθυμίζει κάθε τρεις μήνες τα οπίστια της κυρίας Κορινθίου, γιατί στο τέλος θα ξέρουμε τα οπίστια της κυρίας Κορινθίου περισσότερα από τα δικά μας. Έτσι. Δηλαδή, και δεν είναι καλό αυτό. Κάθε τρεις μήνες, παιδιά, βλέπουμε γυμνή τη Μαρία Κορινθίου. Δηλαδή, μέσα σε 9 μήνες από τον Ιανουάριο έχει κάνει τρία γυμνά εξώφυλλα. Να βλέπουμε τα πλάνα του Downtown όπου υπάρχει. Ναι, γιατί μας ενοχλεί να βλέπουμε γυμνή. Αυτό είναι τόσο ωραίο εξώφυλλο. Παιδιά, δεν μας ενοχλεί. Είναι πολύ ωραίο και αισθητικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά είναι δυνατόν κάποιο να δέχεται μέσα σε 9 μήνες να κάνει τρεις γυμνές φωτογραφίσεις. Να υπερβεί. Δηλαδή, ρε παιδιά, εντάξει. Δηλαδή, είπαμε να τη δούμε και λίγο με ρούχα, να δούμε ότι έχει και ρούχα η κοπέλα. Κοίταξε. Σε περίοδο 9 μηνών, αν κάνεις τρία εξώφυλλα, δεν είναι. Εντάξει, κοίταξε. Να σου πω. Ρε παιδιά, η Μαρία δεν είναι μια σεξι κοπέλα. Μέσα σε όλα τα άλλα. Ναι, αλλά άκου τώρα να σου πω κάτι. Αν δουλέψεις ένα εβδομαδιαίο περιοδικό, το έχω βιώσει το πέτσι μου πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να έχεις κάθε εβδομάδα ένα εξώφυλλο που θα πρέπει κάθε μήνα 4 με 5 εξώφυλλα. Άρα, επομένως, το ότι εμφανίζεται μια Ελληνίδα ηθοποιός σε ένα εξώφυλλο ενός εβδομαδιαίου περιοδικού 3 φορές σε 9 μήνες. Yeah. Άκου, αυτό είναι το κόνσεπτ όμως του περιοδικού, το Downtown. Το οποίο αποδέχεται, το βράδυ δέχεται, μου. Παιδιά, να σας πω ποια είναι η διαφορά. Το Downtown είναι ένα περιοδικό που σε αυτό που πουλάει, σε αυτό, με τρόπο που κρεμιέται στο περίπτερο, ένα από τα στοιχεία του Downtown είναι και η πρόκληση. Αυτό είναι το guideline του περιοδικού. Η Κορινθίου δεν ξέρει το κόνσεπτ. Δεν ξέρει το κόνσεπτ. Δηλαδή, ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Συγγνώμη λίγο, Κλεοπάτρα. Τι έκπληξη μπορεί να δημιουργήσει ένα εξώφυλλο το οποίο έχει δει το. Άλλε πόσε φορέ. Τον ποπό. Α, εμένα ήθελα σαν να το είδα πρώτη φορά. Γιατί έχει δει τον ποπό τη Μαρία Κορινθίου. Εγώ μια χαρά το ξαναβλέπω. Παίρνουν ένα κόνσεπτ. Βασικά είναι ένα πράγμα conceptual. Παίρνουν ένα πράγμα από το εξωτερικό. Τι είναι, Άρη μου, τι είναι. Conceptual. Εντάξει. Παίρνουν ένα πράγμα από το εξωτερικό, νομίζω κατά αντίστοιχο έχει κάνει και η Kim Kardashian και το μεταφέρουν. Λοιπόν, εδώ θέλω να σταθώ, γιατί λες κάτι αντίστοιχο έκανε η Kim Kardashian. Η Kim Kardashian όμως το κάνει συνέχεια, παιδιά. Δηλαδή, αν η Μαρία Κορινθίου πει ότι από εδώ και πέρα η ζωή μου είναι αντίστοιχη, δηλαδή προκαλώ για να προκαλώ και για να βγάζω χρήματα, εγώ θα το αποδεχτώ. Αλλά το άλλο. Δεν συγκρίνουμε, παιδιά, τώρα. Γιατί το λέει ίδια, δεν το συγκρίνουμε. Όχι, όχι. Λέει, το λέει η ίδια, Θεέ. Συγγνώμη, τώρα το ότι συγκρίνουμε αυτό είναι από τη βάση του, δεν είναι ωραίο και δεν έχει βάση. Δεν βγάζει χρήματα. Κάτσε, περίμενε λίγο. Ο σκοπός ποιος ήταν. Κλεοπάτρα μου, λέει ανατομικά μπορεί να είναι η Ελληνίδα Καρντάσιαν. Δεν σημαίνει αυτό ότι εγώ δεν είμαι η κοπέλα που είναι πάρα πολύ αδύνατη, 50 κιλά. Λέει ότι εγώ, ναι, είμαι όμορφη.
Αλλά... μου αρέσει το σώμα μου, έχω το προβάλλω σε ωραίες φωτογραφίσεις και είναι ελκυστικό, αλλά έχω τις καμπύλες. Λοιπόν, αυτό λέει. Λέει, ακριβώς για να σας το πω, η διαφορά, σύμφωνα με την Μαρία Κορινθίου, είναι τα χρήματα. Γιατί λέει, ανατομικά μπορεί να είμαι η Ελληνίδα Kim Kardashian, ναι, αλλά σε όλα τα υπόλοιπα, όπως το κομμάτι των χρημάτων, που θα το ήθελα, δεν τη φτάνω καν. Χιούμορ, γι' αυτό κάνει, κάθομαι, ναι, εγώ και σου εξηγώ ότι η Kim Kardashian είναι μια επιχείρηση. Αυτό που κάνει η Μαρία Κορινθίου είναι μια καντίνα που την ανοίγει σε κλειστή αγορά. Καλά, μη συγκρίνουμε τον Ελλάδα με Αμερική, είναι αστείο. Όχι, όχι, δεν το υποστηρίζει. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Δηλαδή πρέπει από εδώ και πέρα, γιατί εγώ είμαι υπέρ του, αν θέλει να βγάλει λεφτά και να γίνει Ελληνίδα Kim Kardashian μαζί της, γιατί είναι μια κουκλάρα. Αλλά θα το υποστηρίξει. Δεν και σημαίνει πώς... ότι δεν είναι ταλαντούχο. Ξέρεις τι, μία ολόκληρη συνέντευξη, ψάξε να δεις τι λέει για το θέατρο. Κάτσε, ρε παιδιά. Δεν λέει, ρε παιδιά, μισό. Αυτό όμως δεν αναιρεί το είναι ηθοποιός και το τι έχει παίξει και πρωταγωνιστεί σε πολύ καλές παραστάσεις. Ούτε το αμφισβητώ. Ούτε το αμφισβητώ. Και το τι επέλεξε το περιοδικό να βάλει, γιατί ξέρουμε όλοι από περιοδικά, το τι επέλεξε το περιοδικό να βάλει σε αυτή τη συνέντευξη δεν έχει να κάνει με τη Μαρία. Περίμενε, για να μπορεί να έχει ίδια, θέλω να μιλήσουμε για το πετάει-πετάει. Μπορεί να θέλω να βγάλω το βρακάκι μου, θέλω να κάνω μια λίγο το Instagram της Κορινθίου, λίγο να το δούμε. Να σας πω κάτι. Δεν είναι ότι είναι ασυνεπείς σε αυτό. Όχι, δεν το, δεν δηλαδή, άμα δεις και στο Instagram τις φωτογραφίες που ανεβάζει, είτε για κάποιες καμπάνιες, είτε για κάποιες συνεργασίες που έχει κοπέλα, είναι στο ίδιο ύφος. Δηλαδή και ένα κοντινό της να δεις. Είναι γυμνές, εγώ δεν έχω δει τέτοιες. Αλλά και αν δεις ένα κοντινό της που φαίνεται λίγο το μπούστο, είναι πολύ θηλυκό, είναι πολύ σεξουαλικό. Είναι αγάπη, πολύ ωραία και έτσι γυναίκα. Η Kim Kardashian της προάλλης βγήκε σε επίσημη εκδήλωση. Θα τα βάλουμε δηλαδή με μια κοπέλα που έχει πολύ έντονη γυναικεία χρήση. Θα σου πούνε εσένα τρεις φορές να κάνεις γυμνή φωτογράφηση και θα πεις ναι, το κάνω. Εγώ δεν είμαι τόσο σεξουαλική, τι να κάνω. Ούτε έχω για τα προσόντα. Ναι, λοιπόν, εντάξει, μια χαρά. Εγώ θέλω να σε δω και σε ένα γυμνή. Γιατί δεν βγαίνεις να τα δεις. Δες εδώ φωτογραφία. Κατάλαβε. Αυτή εδώ δεν είναι όμως Kim. Χωρίς να φαίνεται κάτι, εγώ το σύνδεσμο με το Kim Kardashian το αφήνω, θεωρώ ότι δεν έχει βάση. Εδώ βλέπεις, είναι η ίδια λογική. Είναι μια κοπέλα που η ίδια φωτογραφία, είναι η ίδια λογική. Είναι σεξι. Πώς θα το κάνουμε, εντάξει παντού. Εδώ είναι Βάνα Μπάρμπα. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Απλώς, συγγνώμη ρε Σοφάκη μου, απλώς προσπαθώ να σου πω ότι ας το υποστηρίξει για να βγάλει χρήματα. Μα άλλο λέτε, εντάξει, αυτό λέω. Γιατί η πρόθεση του περιοδικού δεν ήταν να μας πει ότι είναι σεξι η Μαρία Κορινθίου. Τι να κάνω. Όχι, δεν σου λέω να την πληρώσει, άλλο σου εξηγώ. Το περιοδικό μάλλον έχει αλλάξει και γραφίστες. Γιατί. Ούτως ή άλλως. Γιατί. Γιατί πριν 9 μήνες είδαμε διαφορετικά οπίστια της Μαρίας Κορινθίου και σήμερα βλέπουμε διαφορετικά οπίστια της Μαρίας Κορινθίου. Άρα στην Kim Kardashian δικαιολόγησε ότι έχει κάνει γυμναστική, ενώ στην Κορινθίου δεν μπορεί να έχει κάνει γυμναστική. Πρέπει να είναι 100% γυμναστική. Δεν λέω, θα έχει γίνει λίγο. Θα έχει γίνει λίγο. Είπα και πριν ότι άλλο να γίνει λίγο και άλλο να είναι κάτι διαφορετικό. Ρε αγάπη μου, εγώ έτσι όπως είμαι μπορώ να πάω στο downtown και να μου κάνουν αυτό. Ότι εγώ έχω αυτή τη στιγμή. Γίνεται. Να εδώ. Γίνεται. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο μέσα σε 9 μήνες τρομερή δουλειά. Αλλά το γυμναστήριο και ο γραφίστας. Είναι άλλη γωνία. Και πες ότι εγώ κρατάω, έχω το περιοδικό έτσι. Και πάω στο σούπερ μάρκετ και βλέπω δίπλα τη Μαρία Κορινθίου. Ναι. Και κοιτά το περιοδικό και πάει. Ότι εμεί εδώ και εμεί. Σε κορόιδεψα. Να σου πω ότι εμεί πάμε στο σούπερ μάρκετ τον Τάνο και λέμε πού είναι το κορμιδιό. Παιδί μου, το έχω δει ενώ το πρωί. Και ξαφνικά πάω στο σούπερ μάρκετ και δίπλα μου ψωνίζει Μαρία Κορινθίου. Και βλέπω αυτό που φαντασιώνομαι από το περιοδικό δίπλα μου. Και θα τη δει έτσι στο σούπερ μάρκετ για να το καταλάβει. Δεν χρειάζεται να τη δει έτσι για να το καταλάβει. Και παιδιά, η Μαρία λέει ότι κυκλοφορεί με τον Τάνο. Μην φαντασιώνετε ξένε γυναίκε. Για να το κλείσουμε. Εάν εσύ δεν φαντασιώνεσαι, δεν μπορεί να φαντασιωθεί την Κορινθίου. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι φαντασιώνεσαι αυτό που βλέπει στο περιοδικό. Διαφωνώ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τελικά, ρε παιδί μου, η Κορινθίου πρέπει να παίρνει άδεια για να κάνει εξώφυλλο downtown. Έτσι από τον Τζουρό. Προχωράμε.